Αυτό που βλέπω αυτόν τον καιρό είναι ότι με τον αγώνα το δικό σας και το δικό μας κατορθώσαμε αυτή την εταιρεία και την έχουμε φέρει σε πολύ άσχημο χάλι και χρειάζεται μια αγάντα τώρα για να την πετάξουμε. Η εταιρεία δεν έχει δυνατότητα. Ψάχνει να βρει να πουλήσει. Αυτή είναι η ιστορία. Εμείς στηρίζουμε πολλά σε εσάς για το λόγο ότι έχουν κουραστεί ο κόσμος ο δικός μας. Έχει ταλαιπωρηθεί με τις δίκες και με τις φυλακίσεις και με όλα αυτά. Αυτό το θεωρούν βέβαια ότι είναι σιωπή, αλλά δεν είναι σιωπή. Ξεκούραση. Το βέβαιο είναι ότι με τη Θράκη, έτσι όπως φαίνεται ότι είναι σύστομη κατά. Και με εμάς που θα δείτε ότι και εμείς είμαστε σύστομη κατά, η εταιρεία δεν πρόκειται να προκόψει. Τα σχέδια του Χατζηδάκη και του Άδωνη ήδη όπως καταλαβαίνετε έχουν πέσει, γιατί όλα τα περί αδειών και περί άμεσης έναρξης έχει τελειώσει απλά γιατί δεν έχουν λύσει. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να πουλήσουν, όχι να δουλέψουν. Η τοπική κοινωνία πώς σε βλέπετε και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, μπορεί να σταματήσει αυτού του είδους της... Η τοπική κοινωνία, η δικιά μας, όπως σας είπα από τίτα, είναι κουρασμένη, εξαντλημένη. Έχει ξοδέψει γύρω σε 1 εκατομμύριο σε δίκες, σε δικηγορικά έξοδα, φυλακίσεις, ξύλο, καταλαβαίνετε ότι... Αλλά δεν έχει σταματήσει με τίποτα. Θα μας δοκιμάσουν. Έχουμε δυστυχώς δήμαρχο καινούριο της εταιρείας, αλλά και αυτός θα μας δοκιμάσει. Κρατήστε εσείς, κρατάμε εμείς, θα τους πετάξουμε μια δοκιμή.